Τώρα τι να σας πω που ντρέπομαι να σας πω. Γιατί αν σας πω πόσο ωραία πέρασα στην Κρήτη, δεν θέλω να ζηλέψω. Αλλά φέτος μάλλον είναι η καλή μας χρονιά, καλή μου η χρονιά, εκτός αν στραβώσει στην πορεία, γιατί με έχουν καλέσει σε πολλά μέρη, οπότε θα απολαύσω ταξιδάκια και ευλογίες. Κάθε μέρα στην Κρήτη ήταν και πιο, τι να πω, όμορφα. Γνώρισα αγίους ανθρώπους, μου είπαν ιστορίες υπέροχες, μου είπανε πολλά όμορφα πράγματα για αυτά που βλέπουν εδώ, που έχουμε ωραίους ψάρτες, που έχουμε ωραίο ναό, που έχουμε ωραίους ανθρώπους. Και ένιωσα περήφανος για όλους σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και σας αγαπώ πολύ. Το λέω αυτό εισαγωγή, γιατί στο τέλος θα σας πω και ένα μικρό μου παράπονο. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Τώρα, να πω για το Ευαγγέλιο, να τολμήσω. Είναι ένα όμορφο Ευαγγέλιο, όπως άλλωστε όλα τα κομματάκια, τα αποσπάσματα που η Εκκλησία μας έβαλε να διαβάζουμε έναν Απόστολο και ένα Ευαγγέλιο σε κάθε ακολουθία και σε κάθε λειτουργία, για να θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού, τη ζωή και το έργο Του. Τα Ευαγγέλια είναι ο ίδιος ο Χριστός, σαν να είναι σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Και πορεύοντα λέει, και ήρθε δύο τυφλούς και αμέσως τους έκανε καλά. Και προχωράει παρακάτω και βλέπει έναν που δεν μπορούσε, δεν άκουγε, αλλά είχε και δαιμόνιο μέσα του. Και τον κάνει και αυτόν καλά. Και τι γίνεται, μωρέ, εκείνη την ώρα. Τι γίνεται. Πόσο ταλέποροι άνθρωποι είμαστε οι άνθρωποι. Βλέπουν τον Χριστό να γιατρεύει και τι λένε οι Φαρισαίοι. Τι λένε. Εν το άρχοντι των δαιμονίων λέει πάλι τα δαιμόνια. Εκεί αυτοί, το χαβάτος που λέμε στο χωριό μου. Το χαβάτος. Και δεν το είπαν σε ένα θαύμα μόνο. Σε πολλά γεγονότα το είπαν αυτό. Εν το άρχοντι των δαιμονίων, εκβάλλει τα δαιμόνια. Θαύμα έβλεπα. Άνθρωπο να γίνεται καλά. Και επειδή οι δαιμονισμένοι ήταν βάσανο μεγάλο για την κοινωνία γύρω-γύρω. Βρίζανε, φωνάζανε, χτυπούσανε, κάνανε κακό. Αλίμονο στο σπίτι που θα είχε κάποιον δαιμονισμένο και αλίμονο και στον τόπο που θα είχε κάποιος δαιμονισμένο. Και ενώ ο Χριστός τους κάνει καλά, εν το άρχοντι των δαιμονίων δηλαδή, με το διάβολο λέει τους έκανε, τον έκανε καλά. Εκεί μη δουν καλό. Εκεί μη δουν καλό. Άμα δουν καλό, αλίμονο τους. Αλίμονο στον Χριστό. Θυμάστε τον άλλο τον τυφλό τι έπαθε ο καημένος. Τον κυνηγούσανε να πει ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός. Μα με έκανε καλά, όχι, είναι αμαρτωλός. Και έδιωξαν το σόιτο από τη συναγωγή. Δηλαδή δεν τον δέχονταν στον τόπο της λατρείας και της συνάθρησης. Έξω!
Γιατί παραδέχτηκε τον Χριστό. Τώρα ξέρω τι λένε μέσα μας όλοι. Πόπο οι κακοί, πόπο πόσο κακοί ήτανε. Πόσο, πω, και λέμε. Εμείς μπορείτε να ερχόμαστε τον Χριστό. Πόσο με πονάει αυτή η ερώτηση. Εμείς τον δεχόμαστε τον Χριστό. Άντε δε να απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του. Τον έχουμε κάνει πατέρα μας. Τον έχουμε κάνει φίλο μας. Έχουμε παραδοθεί στον ίδιο. Ιε μου λέει, παιδί, δώσ' μου εσύν καρδία. Δώσ' μου την καρδούλα σου, παιδί. Και όμως εμείς δεν την δίνουμε την καρδούλα μας. Την κρατάμε για χαζά πράγματα, ενώ τι θέλει ο Χριστός. Όλους να τους αγαπήσουμε, αλλά να αγαπήσουμε και τον ίδιο. Εμείς ούτε όλους τους αγαπάμε, γιατί κάποιους μόνο χωνεύουμε και αγαπάμε. Όχι, δεν τους αγαπάμε όλους. Ούτε εδώ αγάπη δείχνουμε, ούτε με το Θεό μας τα φτιάχνουμε. Και η πλάκα είναι πια τώρα. Ενώ ο Χριστός μας τα συγχωρνάει όλα, ενώ ο Χριστός μας περιμένει όλους, ενώ έχει πάντα ανοιχτή την αγκαλιά του, κοιτάξτε μωρέ πάνω στο σταυρό, σε σταυρό είναι και η αγκαλιά μένει πάντα ανοιχτή. Τέτοιον πατέρα, τέτοιον Θεό, τέτοιον φίλο έχουμε. Παρόλα αυτά εμείς εκεί, την πλάτη γυρίζουμε του Χριστού. Την πλάτη του γυρίζουμε πάντα. Και κάνουμε τα χαζά που τι κάνουμε. Και πότε τον θυμόμαστε? Όταν φτάσουμε στα δύσκολα. Αλλά και μόλις τελειώσουν τα δύσκολα, έχουμε φύγει πάλι. Αλλά, ποιο είναι το αλλά όμως τώρα? Κι ας έχουμε φύγει και μια και δυο και τρεις και δέκα, αυτός είναι εκεί. Εκεί είναι. Και ξέρετε πώς το βλέπουμε ότι είναι εκεί? Όχι, εγώ είμαι από αυτούς που δεν περιμένω να δει αυτός μπροστά μου, να τον δω, να τον ακουμπήσω και να μ' ακουμπήσει. Κάποιον δικό του θα μας στείλει. Και έχει κάτι ψυχές, έχει κάτι ψυχάρες που έρχονται και σε κάνουν μια αγκαλιά και λες, να τη οι άγγελοι, να τη οι Άγιοι, να η Παναγία, να και ο Θεός. Μέσα σε αυτήν την αγκαλιά πήγα τώρα στην Κρήτη. Πόσο με αγκάλιασαν. Κάτι ιερείς, κάτι που ήτανε 10 ιερείς. Όχι, ο Παπαχρίστος πρώτος. Ντρεπόμουν εγώ. Γιατί εγώ δεν έχω και πολλά χρόνια ιεροσύνη. Έχουν άλλοι 30, 40 και 50 χρόνια ιεροσύνη. Ήταν 10 παπάδες, ο Παπαχρίστος να μιλήσει. Πάλι ξαναντρεπόμουν. Αλλά έβλεπα την αγάπη τους. Την αγάπη των παιδιών. Την αγάπη των μεγάλων. Τη ζωντάνια της ενορίας. Κάθισε η κυρία Μαρία όλη τη νύχτα στην ακολουθία και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς
πόσος κόσμος πέρασε, προσκύνησε και κοινώνησε. Έχει σε πολλά μέρη ο Χριστός κάνει ωραίες παρέες. Ωραίες παρέες. Πού θέλεις, Παπαχρίστο, να σε πάμε? Σε αυτό το προσκύνημα, σε εκείνο το προσκύνημα, στο άλλο προσκύνημα. 100 χιλιόμετρα μακριά σε πάμε, να σε πάμε και εκεί, να σε ταΐσουμε και εδώ, να σε ταΐσουμε από εκεί. Άρχοντας ήμουνα. Και λέω, τι κάνει ο Χριστός μου? Γι' αυτό θα ξαναπάω πάλι. Μάλιστα. Θεέ μου, κάνει τα Θεέ μου. Γι' αυτό λοιπόν λέω, έχει φτιάξει πολύ δικό του κόσμο ο Χριστός. Εμείς απλώς καμονόμαστε ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν γίνεται να είσαι με τον Χριστό. Πω πω παπά τώρα, πέρασαν οι εποχές. Τι λες, μωρέ, τι λες, να δεις μοντέρνο κόσμο, σύγχρονο κόσμο, και να τον έχει το Χριστό, να έχει την αγάπη, να έχει την ταπείνωση, να έχει τη ζωή όπως τη θέλει ο Χριστός και η αγάπη. Και τα θαυμάζω αυτά. Μιλούσα χτες, πω πω αυτό το, αυτή η τεχνολογία, πω πω και τη μαθαίνω τώρα και θα με χάσετε. Λοιπόν, μιλούσα με κάτι παιδιά από μια κατασκήνωση. Έλαμπαν τα πρόσωπά του σαν να ήταν άγγελοι. Άγγελοι ήταν. Και λέω, Θεέ μου, τι όμορφα πράγματα είναι αυτά. Πώς τους κερδίζεις έτσι τους ανθρώπους και εμείς μένουμε στη δικιά μας την κακομοιριά. Ει, ξυπνήστε. Ξυπνήστε, γι' αυτό σε αυτήν τη χώρα γεμίσαμε ψυχοφάρμακα. Ξέρετε κάτι, και τελειώνω. Στην Ευρώπη λέει, το είχα διαβάσει πριν λίγο καιρό, η πρώτη ασθένεια είναι η κατάθλιψη. Σε εμάς τότε ήταν τέταρτη. Λέτε, μπορεί να παλέψουμε να το κάνουμε και εδώ πρώτη ασθένεια, την κατάθλιψη. Πάρτε την και να δείτε τι κόλαση είναι. Γιατί πρώτον φταίμε εμείς που δεν σας δείξαμε το Χριστό από την αγάπη Του, από τη χαρά Του, από την ομορφιά Του, από την αγκαλιά Του. Και δεύτερον, όχι, όχι. Όχι, δεν φταίμε μόνο εμείς οι παπάδες. Και εσείς δεν αγκαλιάσατε και δεν ψάξατε αυτόν τον Χριστό. Τότε δεν σας φταίει κανένας. Ψάξτε το Χριστό που είναι αγάπη. Ψάξτε το Χριστό που είναι ταπείνωση. Ψάξτε το Χριστό που είναι χαρά. Ψάξτε το Χριστό που ξέρει να σφορνάει τους ανθρώπους και να ανοίγει την αγκαλιά Του και να σας θέλει μέσα. Και τότε δεν έρχεται κατάθλιψη. Με την αγάπη του Χριστού φάρμακο, κατάθλιψη δεν έρχεται. Με την αγάπη του Χριστού και την εμπιστοσύνη στο Χριστό, δεν έρχεται κατάθλιψη. Αλλιώς, δεν θα γλιτώσουν. Και είναι κόλαση. Ρωτήστε αυτούς που την περνάνε για να σας πούν πόσο κόλαση είναι. Λοιπόν, από αύριο μπαίνουμε στο 15 Αύγουστο. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Κάθε μέρα Παναγιά. Κάθε μέρα παράκληση. Και μετά την παράκληση, ο χαζός, τι χαζός, ο πολύ χαζός, ο πάνω χαζός Παπαχρίστος, θα είναι εδώ και θα σας περιμένει
μην αφήνετε την ψυχούλα σας με βάρητα. Εδώ είμαι, με την αγάπη που μου είπε η Εκκλησία να έχω. Λοιπόν, 7 η ώρα θα αρχίσει η παράκληση. Ξεκινάμε πρώτη εβδομάδα στον Άγιο Παράλογο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Παρασκευή θα έχουμε εδώ το Δεσπότημα. Σας θέλω κοντά γιατί και μας αγαπάει και μ' αγαπάει πολύ και τον αγαπάω. Και θα έχουμε και πολλούς ψαλτάδες μου και ο Αντωνάκης. Και ανήμερα το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε τη Θεία Λειτουργία που είναι το πανηγυράκι μας. Να έρθουμε να ευχαριστήσουμε τη μεταμόρφωση, τη γιορτή του Χριστού που μας δέχεται εδώ, να παίζουμε εμείς τα παιχνίδια μας και ο Χριστός να μας δέχεται εδώ. Και κανονικά, τη δεύτερη εβδομάδα όλοι θα είμαι εδώ μετά. 7 η παράκληση, 8 η εξομολόγηση, μέχρι τι ώρα πάει. Πάντα η Κυρία Μαρία έχει κέρασμα. Η αυλή μου θα είναι δικιά σας. Και εδώ να σας πω το παράπονο τώρα. Και είναι ένα δυνατό παράπονο, δεν πίστευα ποτέ ότι θα έχω τέτοιο παράπονο. Προσπάθησα να κάνω τον ναό πανέμορφο και τις αυλές του πανέμορφο. Και έρχεται δεν ξέρω ποιος και μου κλείνει τις βρύσεις και ξεράνονται τα λουλούδια όταν φεύγω. Εγώ πλήρωσα από την τσέπη μου τα λουλούδια, από την τσέπη μου την αυλή, από την τσέπη μου ό,τι χρειάζεται. Ό,τι υπάρχει σε εκείνο το σπίτι που του ναού είναι, δεν έχει πληρώσει ο ναός του μια δεκάρα για ό,τι φτιάχνει. Και ήρθα και την πρώτη φορά και ήρθα και την δεύτερη και όλες τις βρύσεις τις είδα κλεισμένα. Παρόλο το ότι εκεί είχα κλειδώσει έξω την αυλή. Δεν λέω τίποτα. Απλώς πονάμε. Γιατί θα πάω πάλι να αγοράσω και μόνο για λουλούδια από την αρχή. Γιατί εγώ τα θέλω όμορφα. Τα θέλω δεσπότες μας, έρχεται κόσμος. Εγώ είμαι νοικοκύρης μου στο σπίτι μου και στο χωριό. Δεν το λέω για να πονέσει. Το λέω γιατί θέλω να μου πει αυτό γιατί το κάνω. Εντάξει. Και μετά θα είμαι όλες τις μέρες εδώ. Αν κάποιος δεν βολεύεται το απόγευμα, να μου το πει να δούμε πού.